πατώρων, ηρώων μας, που αγωνίστηκαν στις Θερμοπύλες πριν από 2.802 χρόνια για το μέγιστο των ουγγανικών που είναι η ελευθερία. Ορκιζόμαστε να αγωνιστούμε στα πλαίσια του ευαγωνίζεστε και της ευγενούς άμυνας. Αθάνατοι! Αθάνατοι! 3, 2, 1, καλό αγώνα σε όλους! Μπράβο Φώτη! Πάμε Θοδωρή! Μπράβο παιδιά, μπράβο όλοι! Μπράβο σε όλους, μπράβο παιδιά! Μπράβο, 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 μπράβο! Μπράβο σε όλους παιδιά, μπράβο! Μπράβο ρε παιδιά! Μπράβο! Μπράβο παιδιά! Δόθηκε η κίνηση απόψε από τις θεσπιές του 5ου αγώνα στα Χνάρια των Ηρώων, θεσπιές Θερμοπύλες 102 χιλιόμετρα. Είναι στη μνήμη των Ηρώων των 700 θεσπιών που έπεσαν στη μάχη των Θερμοπυλών. Με σύνθημά μας η μάχη της μνήμης είναι δική μας και φέτος ο Δήμος Αλιάρου Θεσπιών διοργάνωσε αυτόν τον αγώνα με συνδιοργανωτές την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδος, τον Απόλλωνα Δυτικής Αττικής και τον Δήμο Λαμιαίων και με τη στήριξη όλων των Δήμων της Διαδρομής, του Δήμου Ορχομενού, του Δήμου Λεβαδαίων και του Δήμου Αμφίκλειας Ελλάδας και δεκάδων εθελοντών, διοργάνωσε αυτόν τον αγώνα στη μνήμη αυτού του ιστορικού, του εμβληματικού ιστορικού γεγονότος της Μάχης των Θερμοπυλών. Δίνουμε μήνυμα αγώνα, δίνουμε, τονίζουμε τα μηνύματα που υπερασπίστηκαν οι 700 θεσπιείς αλλά και 300 Σπαρτιάτες στη Μάχη των Θερμοπυλών, που ήταν πειθαρχία στους νόμους της πατρίδας, η αυτοθυσία και το να πέσεις για τα ιδανικά. Είναι μηνύματα επίκαιρα ακόμα και σήμερα, δεδομένου ότι η Μάχη των Θερμοπυλών όπως και το σύνολο των μυθικών πολέμων οριοθέτησαν τον δυτικό και τον ανατολικό κόσμο, ταυτόχρονα και τον δυτικό πολιτισμό και με τον ανατολικό πολιτισμό. Στις μέρες μας βλέπουμε μία απειλή από την Ανατολή και αυτή η απειλή φέρνει πάντα στην επικαιρότητα αυτά τα μηνύματα και αυτούς τους λόγους για τους οποίους έπεσαν οι ηρωικοί προγονείς μας. Απόψε λοιπόν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Το πρωί στις 9 η ώρα θα γίνουν οι απονομές στις Θερμοπύλες. Θα ακολουθήσουμε αυτόν τον αγώνα να υποστηρίξουμε τους αθλητές και να υποστηρίξουμε αυτό το μεγάλο αφήγημα για το Δήμο μας, ένα μεγάλο στοίχημα που φέρνει το Δήμο μας στην προβάλλει το Δήμο μας και τον φέρνει στην επιφάνεια και δημιουργεί αυτό το σεβασμό που θέλουμε να δημιουργήσει στους πολίτες της Στερεάς Ελλάδος. Γίνεται σήμερα ο έκτος δρόμος Ηρώων
Ο πέμπτος θα μπορούσε να είναι ο έκτος, γιατί το 2019 δεν έγινε. Καλλιγνώμης θα μπορούσε να γίνει και τότε. Είναι ένας δρόμος ιστορικός. Ένας δρόμος στον οποίο ο Δημόφιλος συναντά τον Λεωνίδα. Έχει μεγάλη ιστορική σημασία. Στο αγωνιστικό σκέλος όμως είναι ένας πολύ επίπονος αγώνας, 102 χιλιόμετρων. Έχει και δύο σκηταλοδρομίες, το 4x25 και το 2x51. Στην οποία συμμετέχουν περίπου 150 αθλητές. Οι εποχές όμως είναι πολύ δύσκολες, τα κόστη να συμμετάσχει κάποιος στους αγώνες αυτούς είναι πολύ μεγάλα και θα πρέπει ήδη οι οργανωτές να επανεξετάσουν και να επανακαθορίσουν τα κόστη αυτά. Θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλο ένα κόστος των 50 ή 100 ευρώ για να συμμετέχει κάποιος σε ένα τέτοιο ιστορικό αγώνα και μάλιστα όταν υπάρχει χρηματοδότηση από τον Δήμο. Επίσης, για να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αυτός ο θεσμός, γιατί έφτασε στην κορύφωσή του το 2020 όταν γιορτάσαμε τα 2.500 χρόνια, πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι φορείς, περισσότερα αθλητικά σωματεία στην διοργάνωση και στο σχεδιασμό όταν γίνεται προ-διμήνου τριμήνου στον Δήμο. Ο Δήμος Αλιάρτου Θεσπιαίων έχει αρκετά σωματεία. Έχει δρομικό σωματείο που είναι οι Αλιαρτίστας, έχει σωματείο Στίβου που είναι Αθλητική Ένωση Παπαϊδας, έχει ποδοσφαιρικά σωματεία τα οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό, να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί και να εκτοξευτεί και να έχει πολύ περισσότερες συμμετοχές από αυτές που είναι σήμερα. Ευχόμαστε σε όλους τους δρομείς καλόν αγώνα και να τερματίσουν όλοι υγιείς, χαρούμενοι και να τους περιμένουμε πάλι την επόμενη χρονιά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.